Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα συναντήσει και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και το κλίμα που δημιουργείται εν ώψη αυτής της συνάντησης, μόνο καλό δεν είναι. Βλέπουμε την Άγκυρα να επιμένει στο θέμα των S-400, που είναι και ένα από τα βασικά αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Πράγματι, 13 ημέρες πριν τη συνάντηση των δύο προέδρων, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τουρκία επιμένει πως οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και θα χρησιμοποιηθούν. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στους Τούρκους δημοσιογράφους, χαρακτηριστικά δηλώσε πως οι S-400 θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό μας. Ήδη έχουμε στείλει πολλούς τεχνικούς μας στη Ρωσία για εκπαίδευση. Δεν θα έρθουν Ρώσοι στρατιωτικοί στην Τουρκία. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε την πρόταση άλλων χωρών που μας λένε δεν πρέπει να τους χρησιμοποιείτε. Η μόνη υποχώρηση που κάνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είναι ότι δεν θα έρθουν Ρώσοι αξιωματικοί εδώ. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι S-400 ή πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία ή πρέπει να σταλούν σε άλλη χώρα. Να δούμε πώς θα γίνει και αυτή η συνάντηση. Όμως μέσα σε αυτό το κλίμα, επειδή και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σολού, είχε ισχυριστεί πως πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 βρίσκεται ο Μπάιντεν, τότε ως αντιπρόεδρος, τώρα έρχεται ο Ντεβλέτ Μπαχτσιλί και λέει ότι το αφεντικό της αντιπολίτευσης στην Τουρκία είναι ο Μπάιντεν, ότι υπάρχει μια συνωμοσία Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που τους οργανώνει όλους αυτούς ο Μπάιντεν εναντίον του Τούρκου Προέδρου και μέσα από το κλίμα ο κυβερνητικός εταίρος θα στείλει τον Τούρκο Πρόεδρο στη Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τη δήλωση του εταίρου του Ερντογάν. Μπάιντενον ντυμέν σουίνα γυρέν, καζίνα γελέν, χανλή τέκνεσίνε μπινέν, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür.